Άμα στον Παυλίδη, πραγματικά και εσύ είσαι μέσα στο ρόστερ του Πειραϊκού, θέλω να μου πεις πώς σου φαίνεται η ομάδα, πόσο καλά περνάς φέτος και αν τα βλέπεις τα πράγματα να πηγαίνουν όπως πραγματικά τα έχεις στο μυαλό σου. Η ομάδα φέτος έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, όλη η διοίκηση δηλαδή, και βασικά η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή, γίνεται πολύ καλή δουλειά στις προπονήσεις, έχουμε μια πάρα πολύ καλή οργάνωση. Η ομάδα τώρα παιχνίδι με παιχνίδι προσπαθούμε να βελτιωθεί για να έχουμε τους στόχους αυτούς που θέλουμε να πιάσουμε και έχουμε στο μυαλό μας γενικά όλοι οι συμπαίκτες μου. Πιστεύεις ότι η ομάδα δεν έχει δέσει ακόμα να βρει το ρυθμό της εκεί που πρέπει? Η ομάδα δένει καθημερινά, προπόνηση με προπόνηση. Δεν μπορεί να λέμε ότι έχουμε δέσει ακόμα. Με προπόνηση με προπόνηση προσπαθούμε να γίνουμε όλο και καλύτεροι. Έχετε βάθος πάγκου, δηλαδή αν κάποιος τραυματιστεί, υπάρχει αντικαταστάτης να τρέξει την ομάδα? Νομίζω ότι κανένας συμπαίκτης μου δεν είναι ότι θα λείψει και δεν θα την αντικαταστήσει κάποιος άλλος. Αυτός που πραγματικά μένει στον πάγκο και δεν παίζει, και λογικό είναι να γκρινιάζει οτιδήποτε, έχει υπομονή να περιμένει, γουστάρει και έρχεται, αυτό θέλω να πω. Ναι. Ευτυχώς έχουμε κάποια παιδιά, παράδειγμα κιόλας, που ακόμα δεν έχουν κάποια συμμετοχή και όμως είναι εδώ ακόμα στις προπονήσεις και προπονούνται μαζί μας. Θα δοθεί η ευκαιρία σίγουρα, γιατί ο προπονητής είναι δίκαιος άνθρωπος. Ο Τσούμας λέει ότι έκανε το καλύτερο γκολ, αληθεύει? Ναι. Με τι, με πέναλτι? Πέναλτι το βάλε? Όχι. Τι πέρασε όλους και το βάλε. Ποιον έπαιζε? Ήταν ένα πολύ καλό γκολ. Άρα μου λέει την αλήθεια. Ναι. Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ. Πέρασε 3-4 άτομα. Βρέθηκε τέτα-τέτ. Και πλασάρισε. Και πλασάρισε πάρα πολύ εύστοχα και μας έδωσε έτσι πολύ τους βαθμούς και ο Χριστός. Θέλω να μου δώσεις τις ευχές σου για τις γιορτές που έρχονται. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και γενικά σε όλη την Ευρώπη βασικά. Και πάντα καλά να είμαστε και υγιείς για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στην πορεία του πρωταθλήματος. Σε ευχαριστώ αγόρι μου, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Είμαστε στον Τζούρα, τον παίκτη του Πειραϊκού. Γνώριμο στο Πειραϊκό ποδόσφαιρο, σε ξέρουν όλοι, είναι σχεδόν φίλοι σου. Από όλες τις ομάδες, έχεις περάσει από όλες τις κατηγορίες. Θέλω να μου πεις το κλίμα, πώς είναι τώρα εδώ? Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Αν είσαι ευχαριστημένος? Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Από την αρχή της προετοιμασίας προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα καλό κλίμα, το έχουμε δημιουργήσει αυτό. Είμαστε μια οικογένεια και προχωράμε σωστά. Η απόδοσή σου πώς είναι? Εντάξει, πιστεύω ότι... Είσαι σε καλό σημείο? Πιστεύω ότι μέχρι στιγμής βρίσκομαι σε πάρα πολύ καλό σημείο. Μπορώ να δώσω παραπάνω πράγματα και βλέπουμε, έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Είμαστε στο 1/3 του πρωταθλήματος και προχωράμε. Αυτό που μου λες ότι είσαι καλά σημαίνει ότι με το παιχνίδι με το Φαλερικό που βάλεις ένα πολύ όμορφο γκολ, αυτό δείχνει ότι ανεβαίνει το επίπεδό σου κι άλλο? Ναι, γιατί σίγουρα. Γιατί έβαλες ένα πολύ ωραίο γκολ. Ναι, σίγουρα. Το επίπεδό μου, εντάξει, θεωρώ ότι είμαι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Μπορώ να δώσω και παραπάνω πράγματα. Εντάξει, το βλέπουμε. Με το προπονησί του Θανάση τον Παύλοβιτς, πώς θα πας? Είναι ένα πάρα πολύ, ένας πολύ καλός προπονητής, αξιόλογος, με μέλλον μπροστά του. Τα πάμε πάρα πολύ καλά. Πώς βλέπεις την ομάδα? Η ομάδα είναι σε πάρα πολύ καλό. Θα τα καταφέρετε να βγείτε? Αυτός είναι ο στόχος της ομάδας, να ανέβουμε κατηγορία. Λέω, αν θα τα καταφέρετε με αυτά τα παιχνίδια που έχεις δει μέχρι τώρα, που έχεις παίξει. Φυσικά, έχουμε τη δυνατότητα να γίνει αυτό. Mm-hmm. Και να πάρουμε το πρωτάθλημα και βέβαια και να ανεβούμε. Αυτός είναι ο στόχος της ομάδας. Δύο, πες μου και μία ευχή για το φίλαθλο Κόλλον τώρα στα Χριστούγεννα που θα έχουμε τις γιορτές. Πάνω απ' όλα εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο, είναι το πιο σημαντικό. Να ευχαριστούνται την κάθε στιγμή και όλα τα άλλα θα έρθουνε. Είμαστε στον Λαγανό, το 19χρονο αμυντικό χάφι εσύ. Ναι. Από τον Ιάσου να έχεις έρθει σε ένα καινούριο περιβάλλον, ο Πειραϊκός στον Πειραϊκό. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις και τι βρήκες εδώ. Γιατί η αλλαγή σε μια τέτοια ηλικία, 19 χρόνων, να πας σε ένα άλλο σωματείο είναι λίγο δύσκολο να προσαρμοστεί ένας πιτσιρικάς. Για πες μου εσύ πώς τα βρήκες τα πράγματα εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που τελικά καταφέραμε και πήραμε το δελτίο μου με τη βοήθεια του Παύλοβιτς που μην ήξερα από πριν. Όχι με του Θεού, με του Παύλοβιτς. Του Παύλοβιτς, του Θεού, το ίδιο είναι, εντάξει. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Ήρθα σε ένα απίστευτο κλίμα. Το κλίμα πραγματικά της ομάδας είναι εντυπωσιακό, δεν το ξαναδεί αυτό. Είναι μια οικογένεια πραγματικά. Και τα παλιά παιδιά με βάλανε στο κλίμα κατευθείαν. Δηλαδή ένιωσα από την πρώτη μέρα σαν να τους ήξερα χρόνια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να σε ρωτήσω στον Ιάσονα, έπαιζες πόσα χρόνια στο αντρικό? Ένα χρόνο. Ένα Είχα χρόνο. Κόψει την μπάλα τρίτη ηλικίου λόγω μαθημάτων και δευτέρα ηλικίου.
Αλλά ένα χρόνο είσαι στο αντρικό. Τώρα που έχεις μπει στο αντρικό και βλέπεις τη διαφορά από τα εφηβικά στα παιδικά, γιατί έτσι μπορεί να καταλάβει και ένα παιδί που είναι στο εφηβικό, ναι. Θα ήθελες να είσαι στο εφηβικό ή θα ήθελες να παίξεις αντρικά? Αλλάζει δηλαδή την ψυχολογία σου, αλλάζει το ποδοσφαιρικό σου στυλ? Σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολο να παίξεις στο αντρικό. Πολύ θέλει περισσότερη δύναμη. Και εντάξει, είναι σίγουρα πιο δύσκολο, αλλά είναι και πιο ωραίο. Σε είναι κάνει πιο άντρα. Κανονικό, γίνεσαι άντρας βέβαια. Τι. Ναι. Και στο εφηβικό καλό είναι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Μέχρι σε ένα ορισμένο σημείο δηλαδή. Μέχρι ένα σημείο ακριβώς. Ναι, δηλαδή, λες στα 17, άμα μπορείς, πήγαινε και παίξεις ένα αντρικό. Ναι, ναι, ναι. Μην κάτσεις στο εφηβικό. Ακριβώς. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Γενικά στα αντρικά είναι πολύ πιο σοβαρά. Ναι. Γίνεται πολύ καλύτερη δουλειά και στις προπονήσεις. Και ο κάθε αγώνας είναι σημαντικός. Δηλαδή, μπαίνεις για να κερδίσεις. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν εδώ σε έχουν αγκαλιάσει. Από το πρώτο λεπτό. Έχεις η συνήθεια ηλικία συμπαίχτες. Έχω βέβαια στην ίδια ηλικία. Πώς πάει, πώς τα πάτε, έχετε καλή χημεία? Καλά, έχουμε καλή χημεία, μικροί είμαστε, συνεργαζόμαστε, ναι, αλλά και με τους μεγάλους δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Μας προσέχουν πάρα πολύ. Μένεις Αθήνα? Μένω Αθήνα, ναι. Η ταλαιπωρία σου στο πάνω κάτω? Εντάξει, ταλαιπωρούμε λίγο, είναι η αλήθεια, αλλά με αποζημιώνει εδώ. Η αγάπη της ομάδας. Η ομάδα, οι προπονητές μου, ο πρόεδρος, η διοίκηση που είναι κοντά μας και μας στηρίζει, μας αποζημιώνει καθημερινά, όχι μόνο εμένα που έρχομαι από μακριά, αλλά όλα τα παιδιά, γιατί και οι μεγαλύτεροι παρατάνε τις δουλειές τους για να έρθουν εδώ. Τις ευχές σου για τις γιορτές. Υγεία σε όλους τους ποδοσφαιριστές, μακριά από τραυματισμούς. Χαμόγελα και υγεία, αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου, να είσαι καλά. Αντά μας Βασίλη Καλυβοκά, αριστερό μπακ είσαι και εσύ στο πλωστάσιο εδώ του Πειραϊκού. Δύο λόγια, πες μια την ομάδα, πώς τη βλέπεις? Η ομάδα είναι, φέτος είναι ακόμα πιο δυνατή. Έχουν γίνει πολλές αναβαθμίσεις και στο διοικητικό κομμάτι και στο τεχνικό κομμάτι. Έχουν έρθει πολλά καινούργια παιδιά τα οποία είναι όλα αξιόλογα και μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Τα καινούργια παιδιά πήγαν λίγο στο κλίμα το ομαδικό που υπάρχει στην ομάδα και γίνανε ένα σύνολο. Και δεν υπάρχουν διαμάχες, δεν υπάρχουν εντάσεις προπονήσεις, όλα πηγαίνουν πολύ ωραία. Πόσο καιρό είσαι εδώ στον Πειραϊκό? Στον Πειραϊκό με τέταρτη χρονιά. Έχεις γίνει μόνιμος δηλαδή εδώ. Σ' αρέσει, πιστεύεις ότι είναι η καλύτερη χρονιά της? Του Πειραϊκού αυτή. Είναι ίσως λίγο νωρίς για να το πούμε, αλλά όλα δείχνουν. Όπως δείχνει, εννοούμε πάντα. Μέχρι στιγμής είναι η καλύτερη χρονιά του Πειραϊκού. Αυτοί οι χορηγοί σας στηρίζουνε? Ναι. Να πάμε λίγο στο παιχτικό. Πώς θα πας με τον Παύλοβιτς? Μια χαρά. Σε προσέχει? Ναι. Όλους. Έχεις πάρει παιχνίδια? Έχω παίξει, ναι. Έχεις παίξει. Και σε κύπελλο και σε αγώνα πρωταθλήματος. Αυτό μου είπαν τα παιδιά, ότι ακόμα και τα παιδιά που είναι στον πάγκο, που περιμένουν να παίξουν, υπάρχει μια τρομερή χημεία. Όχι μόνο δεν θέλουν να φύγουν, αλλά θέλουν να είναι και. Πώς και πώς να μπουν μέσα και να δώσουν τα παιδιά για την ομάδα, είτε είναι στο 70, είτε είναι στο 90, είτε είναι στο 120. Θέλω να δώσω και μια ευχή για τις γιορτές που μας έρχονται. Υγεία σε όλο τον κόσμο, πάνω απ' όλα. Και όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Καλή συνέχεια.